έως και 10% αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα οι τιμές στα άλευρα, με τους αρτοποιούς να προσπαθούν να απορροφήσουν τις αυξήσεις και να αποτρέψουν νέες ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού. Τον τελευταίο μήνα υπάρχουν ανατιμήσεις στα σκληρά σιτάρια της τάξης του 7 με 10% αναλόγως από ποιο μήλο ο κάθε αρτοποιός συνεργάζεται. Σε πρώτη φάση έχουμε απορροφήσει την αύξηση αυτή, δεν κρατάμε στάση αναμονής και περιμένουμε μήπως και το Σεπτέμβριο έχουμε και άλλη αύξηση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην υπάρχει, αλλά κρατάμε στάση αναμονής και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τάσεις είναι αυξητικές από ό,τι βλέπω στο χρηματιστήριο, αλλά κρατάμε στάση αναμονής. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε άλλο τα προϊόντα μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς τιμές στα άλευρα, όπως και η ενεργειακή κρίση. Εν μέρει είναι και η συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για τα σιτηρά, αλλά είναι και χρηματιστήριο, ρε παιδιά. Καθαρά χρηματιστήριο. Εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε. Δυστυχώς τρώμε όλες τις αυξήσεις. Από 90 λεπτά έως και 1,30 ευρώ πωλείται το μισό κιλό του ψωμιού στα αρτοπία της γειτονιάς, με τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου αρτοπιών να μην κρύβει τον προβληματισμό του για το μέλλον του κλάδου. Ήδη την τελευταία τριετία το σωματείο έχει χάσει 40 μέλη, κλείσανε 40 αρτοπία την τελευταία τριετία για διάφορους λόγους. Για λόγους συνταξιοδότησης, μην το πάμε εκεί, είναι μόνο 4-5. Οι υπόλοιποι είναι καθαρά θέμα είτε COVID είτε ενεργειακό, θέμα οικονομικό εν γέννη. Τους αρτοποιούς προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι συνεχίζουν να καταγράφονται ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές των αλεύρων. Αν αυτό συνεχιστεί, οι αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να θεωρούνται θέμα χρόνου. Δεν θέλουμε να πάμε, αλλά θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να περάσουμε κι εμείς ένα μέρος της αυξήσης που έχουμε δεχτεί και στο τελικό προϊόν. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Να δούμε πώς θα κινηθεί ο Σεπτέμβριος τώρα.